έρθει κι απόψε. Γέμισε ο δρόμος, γκρίζες σκιές. Μόνη κι απόψε γύρισε ο χρόνος σε μέρες παλιές. Μυστικά μες στο σκοτάδι σου μιλώ και σαν ασθένο είμαι εδώ, ναι είμαι εδώ και περιμένω. Βρέχει κι απόψε, γέμισε ο δρόμος, γκρίζες σκιές. Η δικηγόρος Τερέζα Ρίχτερ έχει χάσει το φως και τη μνήμη της κατά τη διάρκεια μιας τρομακτικής έκρηξης στα τεράστια εργοστάσια πολεμικού υλικού του βαβαρού πεθερού της Θεοφύλακτου Ρίχτερ. Όταν κάποτε επιστρέφει στην Ελλάδα από τα διάφορα μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, η Τερέζα προσπαθεί με τη βοήθεια των βοηθών της στο δικηγορικό γραφείο Στέφανου και Δήμητρας να μάθει πώς ακριβώς έγινε το μεγάλο ατύχημα του εργοστασίου, πιστεύοντας πως έτσι βοηθά τη μνήμη της να αποκατασταθεί. Αυτή η έρευνα φέρνει την Τερέζα σε αδυσόπιτη σύγκρουση με την οικογένεια του ανδρός της. Η Τερέζα επιμένει. Οι βοηθοί της ξανασκαλίζουν την ιστορία και μια μέρα κάποιος φορτηγατζής, ο Σώστης, ρίχνει το μικρό αμαξάκι του Στέφανου, βοηθού της Τερέζας, σε μια χαράδρα στις ακτές του Σουνίου. Ο Σώστης, κυνηγημένος από την αστυνομία, καταφεύγει στην έπαυλη των Ρίχτερ για να πάρει λεφτά με σκοπό να διαφύγει στο εξωτερικό. Καθώς λείπουν όμως οι Ρίχτερ, η Τερέζα παρουσιάζεται στο φορτηγατζή στη θέση της Μάρθας και έτσι μαθαίνει πως ο δολοφόνος του βοηθού της βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον κουνιάδο της Άρη. Ύστερα από αυτό και υπό το κράτος του πανικού, ο Άρης προσπαθεί να σκοτώσει την Τερέζα, σκηνοθετώντας ένα ατύχημα σε κάποιο παλιό ξύλινο μπαλκόνι, αλλά η Τερέζα πέφτει στα κλαδιά μιας γέρικης λεύκας και γλιτώνει με διάφορα ασήμαντα τραύματα. Και μετά από αυτό, διαπιστώνει με τρόμο και οργή πως όλα τα τηλέφωνα της έπαυλης έχουν αχρηστευτεί και βρίσκεται απομονωμένη από τον έξω κόσμο. Σκάκια τους και τελειώσαμε για απόψε. Όχι, εκεί το βρίσκω. Τι είπες? Α, είσαι και κουβί, έτσι. Ε, μα δεν σ' άκουσα, τι είπες? Βρε, παιδάκι μου, είπα να μην παρατάς το δίσκο με τα μαγαρισμένα τα ποτήρια του σοπουλάκι. Είναι σπίτι εδώ, βρε, παιδάκι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι το χωράφι του πατέρα σου. Άντε. Γιατί είσαι εκνευρισμένη, τι έχεις? Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Τι έχω? Ναι. Το χειρότερο από όλα. Αυτό που μου τη δίνει. Δηλαδή ποιο? Βρε, παιδάκι μου. Κάτσε εδώ. Δεν μου λες, δεν σου έχω πει ότι εγώ έχω μια μικρότερη αδερφή, Νανθούλ, που μένει κάτω στο Περιστέρι
Και είναι παντρεμένη με τον υδραυλικό, το Σωτηράκι, μωρέ. Ωραία, και λοιπόν. Ωραία. Δεν σου έχω πει ότι ο Σωτηράκης και η Ανθούλα έχουν ένα γιο καταπληκτικό. Το ανιψάκι μου δηλαδή. Το Δημητράκι. Δεν σου το έχω πει αυτό. Κάνεις και άλλη δουλειά εδώ που τα λέμε. Όλη μέρα αυτό μου κοπανάς. Ο ανιψιός μου Δημητράκης και ο ανιψιός μου Δημητράκης. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Αυτό τι σχέση έχει με σένα? Γιατί είσαι εκνευρισμένη? Παιδάκι μου, ο Δημητράκης το παιδί από προχθές δεν είναι καλά. Είναι άρρωστο. Ορίστε. Πάρτε με και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Πρέπει, παιδάκι μου. Γίνεται κανείς να μην είναι καλά από υγεία? Από αρρώστια δεν είναι καλά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και λοιπόν. Τι λοιπόν? Όχι ωραία, κύριε Δεσποινισάνα μου, τι ωραία. Ωραία είναι να είναι το παιδί άρρωστο, να το ψήνει ο πυρετός. Και εγώ να προσπαθώ από το πρωί να πάρω έναν τηλέφωνο, να μάθω τι κάνει το παιδί και να μην μπορώ. Και γιατί δεν μπορείς? Γιατί όλα τα τηλέφωνα του καταραμένου από του σπιτιού είναι κομμένα. Άχρηστα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, βρε παιδάκι μου, το είχε ξανακάνει και πέρσι. Ποιος? Ο μεγάλος τρισκατάρατος. Ο πατέρας. Αυτό ο αρχιμπερζεβούλης, ο αρχιτσιγκούναρος που πουλάει και την ψυχή του για 2 δεκάρες. Είχε ξεκολλήσει όλα τα τηλέφωνα από τους τοίχους και μας είχε αφήσει περικαλώ επί ένα μήνα χωρίς σύρμα μέσα σε αυτό το ρημάτι το σπίτι. Μα καλά, αυτό γιατί το κάνει από τσιγκουνιά? Αμέ, αλλά του ήρθε φαίνεται μεγάλος ο λογαριασμός και έκοψε τα τηλέφωνα. Και να πεις, παιδί μου, Άννα μου, πως εμείς δηλαδή το προσωπικό κάνουμε κανένα τηλέφωνο? Μπα, παιδάκι μου, εγώ έτσι μαγκούφα και ρημάτα που είμαι, πού να κάνω τηλέφωνο? Άντε να κάνω 1, 2, το πολύ 3 τηλεφωνήματα κάθε μέρα κάτω στο Περιστέρι στην Ανθούλα. Να μάθω την Κάρια Δημητρά. Άντε και να κάνω κάθε 2-3 μέρες ένα τηλέφωνο στο Μιχάλη το Θανασάκη να τον μπακάλει στο χωριό μας. Να μάθω τα νέα του τόπου. Ποιοι παντρευτήκανε, ποιοι χωρίσανε, ποιοι πεθάνανε, τι κάνουν τα καπνοχώραφα, πώς πάνε τα κοπάδια, αν ψώφησε κανένα άλλο, αν στέφεψε καμιά γελάδα. Αυτά, τίποτα άλλο. Αλίμονο τώρα, ούτε φλιαρίες, ούτε λογοδιάριες. Τίποτα, κανένα τηλέφωνο. Παρεκτός πια και αν πάρω ένα τηλέφωνο κάθε 2-3 μέρες στη Γερμανία τον ξαδερφό μου τον Θεοδόση, αυτό το έρμο που είναι και στην ξενιτιά μας και τα κακαρός και δεν το βάρουν με είδης. Τίποτα άλλο, Άννα μου, τίποτα άλλο, για πάρτι μου δηλαδή ο Θεός να μου κόψει το χέρι, ούτε τον αγγίζω αυτό το ρημάτι το τηλέφωνο, στορκίζομαι. Και έτσι ανεβαίνει ο λογαριασμός και ο γέρος που και που ξεκολλά τα τηλέφωνα. Ναι, το είχε κάνει και πέρσι, το ματάκανε και φέτος. Ξεκόλλησε όλα τα τηλέφωνα. Πουθενά, κανένα τηλέφωνο δεν υπάρχει μέσα στον πύργο των καταιγίδων. Ποιος είναι ο πύργος των καταιγίδων? Εσύ παιδάκι μου είσαι deep κατά deep αγράμματι. Παιδάκι μου, εμείς εδώ κάτω, πύργο των καταιγίδων, λέμε τούτο το ρημάτι, το ριχτέικο. Ολόκληρο παλάτι, μωρέ. Ολόκληρο παλάτι και να μην βρίσκω έναν τηλέφωνο, να κάνω να πάρω ένα τηλέφωνο, να μάθω τι κάνει το παιδί. Και γιατί σε περικαλώ? Γιατί για να μην πληρώσει 5 δεκάρες παραπάνω ο αρχίτρης κατάρατος στην τηλεφωνική εταιρεία. Ελαγία, φύσα. Τι είπες? Φύσα, παιδάκι μου, για να δεις πόσο έξυπνη είσαι. Δεν μου λες, κυρία Μαρκησία του Ξεσκονόπανου, τι θέλεις να πεις με αυτό, τι συμβαίνει, τι φύσα? Παιδάκι μου, αν φαντάζεσαι πως τα τηλέφωνα τα ξεκόλλησε από τους τοίχους ο γέρος για να μην του έρθει κανένας φουσκωμένος λογαριασμός, είσαι πολύ γελασμένη. Μπα! Αλλά τα τηλέφωνα αυτή τη φορά δεν τα χρήστεψε ο γέρος. Τα χρήστεψε ο άλλος τρισκατάρατος. Ο Άρης. Αλλά το είδες με τα μάτια σου? Να μη σώσω. Μη μου λες, μωρέ, και γιατί? Κάτι γίνεται στο σπίτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι γίνεται? Δεν ξέρω, δεν πολύ κατάλαβα. Αλλά το σπίτι τρίζει συνθέμελα. Γίνονται φοβερά πράγματα τριγύρω μας, τρομερά δηλαδή. Ακούω ψουψου περίεργα, πολύ περίεργα. Τι ψουψου, μωρέ, περίεργα? Κάθισε και μου λες εδώ πέρα. Για εξήγησε μου τι θέλεις να πεις. Παιδάκι μου, δεν παίρνω όρκο, αλλά θα ρω πως το ατύχημα που έπαθε προχθές η φουκαριάρα η κυρία Τερέζα στο παλιό Χαγιάτι δεν ήταν ατύχημα. Για μίλα καλά, μωρή. Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι πως το ατύχημα δεν ήτανε ατύχημα? Θαυμάστε την κυρία έξυπνη πόσο τη σκόβει. Μωρή παλαβιάρα, μίλα καλά τώρα, γιατί είναι σοβαρά αυτά που λες. Πως γίνεται το ατύχημα να μην είναι ατύχημα? Γίνεται, βρε αρχικουτορνήθη, πως δεν γίνεται? Ένα ατύχημα δεν είναι ατύχημα όταν το ατύχημα φτιάχνεται εξ επί τούτου για να σκοτωθεί κάποιος, κατάλαβες? Κλείσε το στόμα σου να μπει καμιά μύγα. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Ότι κάποιος πήγε να σκοτώσει την κυρία Τερέζα. Αλλά και η κυρία Τερέζα φαίνεται πως το υποψιάστηκε. Και για να μην μπορέσει να το πει παρά έξω, ο τρισκατάρατος ξεκόλλησε όλα τα τηλέφωνα από τους τοίχους. Για να την αποκλείσουν από τον υπόλοιπο κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα, κυρίες Χαζομαρούλες.
Χαίρομαι που με θυμήθηκες. Έλα, κάτσε. Πώς από εδώ, κουκλάκι μου. Πώς από εδώ, τι κάνεις. Πες μου. Είσαι καλά? Αφήστε με εμένα. Εσείς να μου πείτε. Πώς πάτε? Πώς είστε? Πώς να πάω? Προσπαθώ να συνηθίσω στην ιδέα πως το είχα στο παιδί μου μια για πάντα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή ξεχνιέμαι. Και μόλις ακούσω κανένα βήμα στην αυλή, τεινάζουμε απάνω, νομίζοντας πως είμαι εκείνος. Αλλά είναι καμιά γειτόνισσα που έχει δρόμους. Το παλικάρι που μετράει το ηλεκτρικό. Ελάτε, σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να φανείτε δυνατοί. Κάντε κουράγιο. Ναι, ναι. Ξέρω. Έχεις δίκιο. Αλλά να... με ρώτησες πως είμαι και ξεχάστηκα. Πες μου, τι κάνεις εσύ? Πώς πας? Λίγο πολύ. Κάπως σαν και εσάς νιώθω κι εγώ, κυρία Χαρίκλη. Όχι, μανούλα μου. Όχι. Εσύ είσαι νέα. Όλη η ζωή ανοίγεται μπροστά σου. Εσύ να προχωρήσεις, μάνα μου. Να μην σταματήσεις. Να το ξεπεράσεις. Δεν κάνει, χρυσό μου. Δεν βαριέστε. Η καρδιά μας δεν έχει καμία σχέση με το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Δεν την κυβερνάμε εμείς. Εκείνη μας κυβερνάει. Καλά, καλά. Ακόμα είναι νωρίς γι' αυτό. Η ζωή όμως είναι ένα ποτάμι που τα παίρνει όλα στο διάβα του. Θα δεις. Σιγά σιγά θα ξεχάσεις και τότε θα ξανανιώσεις την καρδιά σου να χτυπάει για κάποιον άλλο. Αλλά έλα, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Πώς πάει η δουλειά στο γραφείο? Τίποτα σπουδαίο, κυρία Χαρίκλια. Από πέρυσι που τραυματίστηκε η κυρία Τερέζα και έφυγε στο νοσοκομείο του εξωτερικού, το γραφείο της έχει μείνει σχεδόν χωρίς δουλειά. Όλοι οι πελάτες της, ο ένας μετά τον άλλον, δώσαν τις υποθέσεις τους σε άλλα δικηγορικά γραφεία. Δηλαδή δεν έχει τώρα καθόλου δουλειά? Κοιτάτε, είναι κάτι παλιές υποθέσεις που τραβάνε χρόνια. Μερικές τέτοιες μας έχουν μείνει και με αυτές ασχολούμαι. Κάτι είναι γι' αυτό. Και η κυρία Τερέζα τι κάνει? Πώς πάει? Τι να σας πω, κυρία Χαρίκλια. Είναι τώρα τρεις μέρες που προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί της με το τηλέφωνο και μου είναι αδύνατο. Γιατί? Δεν λειτουργεί το τηλέφωνο. Κύριε Λέισον, καλά τη μια μέρα, άντε να έχει πάθει κάποια εμπλοκή. Αλλά τρεις ολόκληρες μέρες γίνεται να μείνουν οι Ρίχτερ χωρίς τηλέφωνο? Μα γι' αυτό κι εγώ ακριβώς ανησυχώ. Ανησυχείς, είπες? Ναι, και πολύ μάλιστα. Γιατί? Κύριε Χαρίκλια, η Τερέζα είναι πολύ ξύπνια γυναίκα. Υποψιάζεται ότι στην έκρηξη του εργοστασίου υπάρχει κάτι ύποπτο. Πιστεύει πως... Πώς? Πως το Στέφανο το σκότωσε ο φορτηγατζής με εντολή κάποιου από τους Ρίχτερ. Την τελευταία φορά που ήμουν στην έπαυλη είχε παραστήσει το φορτηγατζή τη Μάρθα Ρίχτερ και τον είχε καλέσει εκεί για να του δώσει τάχα λεφτά. Όχι, Θεέ μου. Αυτός είναι ένας φωνιάς. Αυτό της έλεγα κι εγώ. Και την παρακάλεγα να πάρει την αστυνομία. Αλλά δεν με άκουγε. Ήθελε, λέει, να τον συναντήσει για να το αποσπάσει ομολογίες. Και σε έδιωξε από το σπίτι λίγο πριν συναντηθεί με αυτό το κάθαρμα? Ακριβώς. Και κατόπιν δεν έμαθες τίποτα άλλο για την κυρία Τερέζα? Τίποτα. Και σας λέω, κοντεύω να τρελαθώ. Παίρνω τηλέφωνο, ξαναπαίρνω, τίποτα. Τα τηλέφωνα όλα βουβά. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και το μυαλό μου, ξέρετε, άρχισε να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο σημείο. Δηλαδή? Αν η κυρία Τερέζα εκείνο το βράδυ έμαθε πάρα πολλά, δεν αποκλείεται αυτά τα τρία κτίνη, ο Ρίχτερ, ο μεγάλος γιος και η κόρη του, να την έχουν κλεισμένη εκεί μέσα χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Καλά. Και αν ακόμα ο πατέρας, ο μεγάλος γιος και οι αδελφοί την κρατούν φυλακισμένη, οι άλλοι δυο γη και κυρίως ο άντρας της, πώς τον έχουν αυτό? Γιατί δεν τα κάνουν όλα άνω κάτω?
από λίγο το είδα κι εγώ. Με συγχωρείς, σε τρόμαξα. Έλα, Χριστόφορε, εσύ είσαι. Τι μου είπες, δεν κατάλαβα. Για το τηλέφωνο, λέω. Πριν από λίγο ήθελα να τηλεφωνήσω κάτω στην Αθήνα και είδα κι εγώ ότι το καλώδιο είναι βγαλμένο από το κουτί. Με όλα τα τηλέφωνα του σπιτιού το ίδιο συμβαίνει. Ναι. Τώρα το ανακάλυψα. Εγώ το ανακάλυψα από χτες το βράδυ. Όλα τα καλώδια του σπιτιού είναι εξακολλημένα και το μόνο που είναι στη θέση του είναι το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης. Αλλά και εκεί έχει μπει λουκέτο. Το είδα και αυτό. Και τι έκανες? Δεν κατάλαβα. Ρωτάω τι έκανες, Χριστόφορε. Είδες πως όλα τα καλώδια του σπιτιού είναι εξακολλημένα. Μας έχουν αποκλείσει, δεν έχουμε καμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ρωτάω λοιπόν εσύ τι έκανες. Πώς αντέδρασες? Έτσι θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Εσύ δηλαδή τι νομίζεις, γιατί δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα? Πάντως όχι, γιατί έχουν βλάβη. Τότε? Μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα? Τι πρόβλημα? Ξέρω εγώ, μήπως πάθανε κάτι γραμμές και γίνεται κάποιος έλεγχος. Από ποιους? Είδες κανέναν εσύ να κάνει έλεγχο μέσα στο σπίτι? Τότε τι νομίζεις? Εσύ δηλαδή τι φαντάζεσαι? Εγώ δεν φαντάζομαι, ξέρω. Μου το είπε ο αδερφός σου, ο Άρης. Δηλαδή? Τα καλώδια του σπιτιού τα ξεκόλλησε από τους τοίχους ο πατέρας σου, γιατί το υπηρετικό προσωπικό έκανε υπεραστικά τηλεφωνήματα. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Έχει ξανασυμβεί πριν από 2 χρόνια. Οι υπηρέτες με την πρώτη ευκαιρία αρπάζανε το τηλέφωνο και μιλάγανε στα χωριά τους με τις ώρες. Οι περισσότερες μάλιστα παίρνανε στο εξωτερικό και μιλάγανε με αδέρφια, ξαδέρφια, όσο περχόντουσαν κάτι λογαριασμοί εξωφρενικοί. Και μια μέρα ο πατέρας άρπαξε το. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι ο πατέρας σου. Ο αδερφός σου Άρης ξεκόλλησε όλα τα καλώδια από τον τοίχο. Και βέβαια, όχι γιατί ήρθανε φορτωμένοι λογαριασμοί. Αλλά γιατί? Γιατί φοβάται γι' αυτό. Τι φοβάται? Εμένα και αυτά που ξέρω. Μα τι ξέρεις επιτέλους, Τερέζα? Μπορείς να μου το ξεκαθαρίσεις και εμένα και να μπορούμε να μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Αλλά δεν θέλω υποθέσεις και υποψίες. Θέλω γεγονότα, μ' ακούς? Πολύ ωραία. Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα λοιπόν και με γεγονότα. Το σώστη του παπαστάμου το φορτηγατζή. Τον κυνηγάει η αστυνομία, ναι ή όχι? Ναι. Είναι γεγονός αυτό? Ναι. Τον κυνηγάει για το θάνατο του βοηθού μου του Στέφανου, ναι ή όχι? Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Προχθές μόλις το βράδυ, λίγο πριν να σπάσει το κάγκελο και να γκρεμιστώ στη Λεύκα, αυτό το τέρας ο σώστης είχε έρθει εδώ για να συναντήσει τη Μάρθα, να πάρει χρήματα και να διαφύγει στο εξωτερικό. Και αυτό που σου λέω είναι γεγονός, Χριστόφερε, το καταλαβαίνεις? Δεν το γέννησα τώρα στη μέρα μου μυαλό. Ο σώστης είχε έρθει εδώ μέσα στο σπίτι σου και μίλησε με μένα γιατί νόμιζε πως μίλαγε με τη Μάρθα. Και ακόμα μου αποκάλυψε πως αυτός πέταξε με το φορτηγό του το βοηθό μου, τον Στέφανο, στον γκρεμό. Σου είπε ότι οι δικοί μου τον έβαλαν να κάνει αυτό που έκανε. Μα αν δεν τον έβαζαν οι δικοί σου, τότε γιατί θα ερχόταν από εδώ να πάρει χρήματα για να ξεφύγει στο εξωτερικό? Και ύστερα, γιατί θα μου έλεγε πως αν τον πιάσουν, δεν θα κλάψει μονάχα η δική του η μάνα. Χριστόφορε, καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεσαι, αλλά όλα αυτά είναι γεγονότα. Έγιναν, το καταλαβαίνεις? Όλα αυτά είναι η αλήθεια. Και εμείς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Πριν από μια εβδομάδα σκοτώθηκε ο βοηθός μου ο Στέφανος. Πριν από 2 μέρες κόντεψα να σκοτωθώ εγώ. Τώρα με έχουν αποκλεισμένη εδώ μέσα, χωρίς καμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ποιο θα είναι το επόμενό τους βήμα, μπορείς να μου πεις? Και εμείς θα περιμένουμε έτσι με σταυρωμένα χέρια, χωρίς να κάνουμε τίποτα? Εσύ δεν υπάρχεις! Όχι, όχι, να το απορρίψεις. Μην το συζητάς, κύριε Βλαμπίου. Τις πρώτες ύλες θα τις κουβαλάμε στο εργοστάσιο μόνο με δικά μας αμάξια. Δεν θα πληρώσουμε ενδιάμεσους. Πώς? Ωραία, να κάνετε ένα προπολογισμό να αγοράσουμε άλλα 6 αμάξια. Πάντως τις ανάγκες μας σε μεταφορές στο εργοστάσιο θα τις καλύψουμε με δικά μας αυτοκίνητα. Με κατάλαβες? Αυτό μια για πάντα. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Βλαμπίου, τελειώσαμε. Προχωρήστε όπως σας είπα. Γεια σας. Τσιγάρο? Όχι. Ο πατέρας που είναι? Κοιμάται. Ο Άρης? Κάθε πρωί τέτοια ώρα πηγαίνει για υπασία, το ξέχασες? Τι έχεις, φαινεσταραγμένος? Είμαι ξεκριωμένος. Γιατί? Το λουκέτο ποιος το βάλε στο τηλέφωνο? Ο γέρος. Και ο γέρος ξεκόλλησε τα υπόλοιπα τηλέφωνα του σπιτιού από τους τοίχους? Ασφαλώς, ποιος άλλος? Το έχει κάνει πριν από καιρό, θα το θυμάσαι, φαντάζομαι. Τότε δεν το έκανε για να μην μπορούν να τηλεφωνούν οι υπηρέτες, τώρα γιατί το έκανε? Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το πιστεύεις αυτό που λες? Γιατί εσύ δεν το πιστεύεις? Τι είναι αυτό? Ο τελευταίος λογαριασμός του ΟΤΕ. Ήρθε προχτές, μπορεί να τον ελέγξεις αν θέλεις. 36.000 για τηλεφωνήματα. Φαίνεται πως κάποιος από το προσωπικό έκανε τηλέφωνα στην Αυστραλία, φαντάσου. Και γι' αυτό αχρηστευτήκαν τα τηλέφωνα. Ακριβώς. Ο πατέρας έγινε έξω φρενών και ξεκόλλησε τα καλώδια από τους τοίχους. Αν δεν ήμουν εδώ μέσα θα είχε ξεκολλήσει και αυτό.
Με χίλια ζόρια τον έψησε να τα αφήσει έστω και με λουκέτο. Και το κλειδί ποιος το έχει? Ο ίδιος. Εσύ πώς το πήρες? Του ζήτησα το κλειδί και μου το έδωσε. Έπρεπε να κάνω διάφορα τηλεφωνήματα για υποθέσεις του εργοστασίου. Και άμα θέλω να τηλεφωνήσω εγώ, η γυναίκα μου τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Αυτό που έκανα κι εγώ. Να πάμε να του ζητήσουμε τα κλειδιά. Ακριβώς. Μα στο Θεό τώρα τι είναι αυτά που λες? Τι φαντάζεσαι δηλαδή, ότι μιλάς σε κανένα παιδί? Γιατί σε παιδί? Γιατί μονάχα ένα παιδί και μάλιστα ηλίθιο παιδί θα μπορούσε να πιστέψει αυτά που λες. Εσύ ο πατέρας και ο Άρης μπορείτε να τηλεφωνείτε ελεύθερα. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πει σε καραντίνα. Μα τι είναι αυτά που λες, αφού σου είπα? Όλα αυτά που λες είναι ψέματα! Ο λογαριασμός των 36.000 είναι μεγάλος, ναι. Αλλά το προηγούμενο δίμηνο ήταν 44.000, το ξέρεις αυτό? Όχι βέβαια, δεν το ξέρεις. Και το αμέσως προηγούμενο ήταν γύρω στις 40.000 και το πιο προηγούμενο 50.000. Τότε γιατί δεν χρηστεύτηκαν τα τηλέφωνα? Παρά τον έπιασε κρίση τον πατέρα όταν κατέβηκε ο λογαριασμός στις 36.000. Και ας πούμε λοιπόν ότι τον έπιασε αμόκ και ήθελε να εμποδίσει τους υπηρέτες να τηλεφωνήσουν. Σε μένα και στην ύφη του δεν έπρεπε να δώσει ένα κλειδί του μοναδικού τηλεφώνου που λειτουργεί σε όλο το σπίτι? Αφού τον ξέρεις τώρα τον πατέρα, όταν θυμώσετε σε... Παρόλο τον πατέρα, ήσυχο! Και πάψε να μου μιλάς σαν να με κανένα παιδί. Τα τηλέφωνα δεν αχρηστεύτηκαν για να μην μπορεί να τηλεφωνεί το προσωπικό. Και δεν τα χρήστευσε ο πατέρας αυτή τη φορά. Ο Άρης τα χρήστευσε. Και εσύ! Και το λόγο το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή? Φοβάστε την Τερέζα. Θέλετε να την εμποδίσετε να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Αφού δεν πέθανε στο περίεργο εκείνο ατύχημα, τουλάχιστον να μην μπορεί να μιλήσει με κανέναν, έτσι! Πάψε! Μη φωνάζεις τέτοιες βλακίες! Τι έγινε, άρχισες και εσύ να πιστεύεις αυτά τα γελία παραμύθια που πιστεύει η παρανοϊκή γυναίκα σου? Τερέζα δεν είναι καθόλου παρανοϊκή. Τυφλή, ναι, με αμνησία σίγουρα. Αλλά από μυαλά έχει να σας δανείσει όλους. Ώστε άρχισες να πιστεύεις λοιπόν αυτά που πιστεύει και εκείνη. Ότι η οικογένειά σου αποτελείται από γκάγκστερς και δολοφόνους. Μάρθα. Το εργοστάσιο ανατινάχτηκε από ατύχημα. Ναι, ηλίθιε, ναι. Δεν το λέμε μονάχα εμείς. Το παραδέχτηκαν 100 δικαστήρια. Το παραδέχτηκε και μια ασφαλιστική εταιρεία που εξετάζει τα πάντα πριν πληρώσει. Και ο θάνατος του βοηθού της Τερέζας. Και αυτός ατύχημα. Μα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό το ατύχημα? Ο πατέρας οδηγούσε το φορτηγό, εγώ ή ο Άρης? Όχι βέβαια. Το οδηγούσε εκείνο το κτίνο, ο σώστης. Αλλά ο σώστης μετά το θάνατο του νεαρού ήρθε εδώ για να ζητήσει λεφτά να διαφύγει στο εξωτερικό. Γιατί, μπορείς να μου πεις? Ναι, και είναι πολύ απλό. Ο σώστης και ο αδελφός σου, ο Άρης, υπηρέτησαν μαζί στο στρατό κάπου 2 χρόνια. Ο στρατός το ξέρει, σοπεδώνει τα πάντα. Και συναδελφώνει ανθρώπους από τις πιο διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Έτσι οι δυο τους γίνανε φίλοι. Φαίνεται λοιπόν πως ο σώστης, τώρα που βρέθηκε σε ανάγκη, θυμήθηκε πως ο Άρης είναι πλούσιος και σκέφτηκε να του ζητήσει βοήθεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε υπεύθυνοι για το ατύχημα, για το έμπλημα που έχει κάνει ο σώστης? Για κάθε ερώτημα έχουμε έτοιμη και μια απάντηση, ε. Μη σε παρασύρει ανόητη γυναίκα σου και λες βλακίες και συμμακούς. Έστω. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Και το ατύχημα της Τερέζας. Χρόνια τώρα ανεβοκατεβαίνουμε στο παλιό ξύλινο μπαλκόνι που είναι πίσω από τη βίλα και δεν έσπασαν ποτέ τα κάγκελα. Γιατί να σπάσουνε μόλις βγήκε η Τερέζα έξω? Και γιατί μόλις της μίλησε γίνω το κτίνος ο σώστης νομίζοντας ότι μιλάει σε σένα? Και γιατί τώρα που γύρισε η Τερέζα από την κλινική χαλάσανε μόνο μια όλα τα τηλέφωνα? Πάρα πολλές συμπτώσεις για να γίνουν πιστευτές, δεν νομίζεις? Ωραία. Και εσύ τι πιστεύεις, Χριστόφορε Ρίχτερ? Ότι ο πατέρας σου και τα αδέρφια σου είναι αδίστακτοι δολοφόνοι? Δεν ξέρω. Απάντησέ μου. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Δεν ξέρω. Κοντεύω να τρελαθώ. Δεν μου μένει άλλη λύση. Θα πάρω την Τερέζα να φύγουμε από εδώ. Θα πάω να ζήσουμε κάπου αλλού. Μα είσαι ηλίθιος. Αν το κάνεις αυτό θα είναι σαν να τεινάζεις το σπίτι στον αέρα. Γιατί? Γιατί τότε η γυναίκα σου θα σκορπάει ελεύθερα τις τρέλες της δεξιά και αριστερά. Σε λίγο θα μας παραλάβουν πάλι οι εφημερίδες. Και η κόλαση για την οικογένειά σου θα ξαναρχίσει από την αρχή. Γιατί τι έχουμε να φοβηθούμε, αφού είμαστε αθώοι? Και λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στη ζωή που κάποιοι αθώοι θα πληρώσουν τα σπασμένα? Όχι, αυτό δεν θα το κάνεις, μ' ακούς. Θα την κρατήσεις εδώ μέσα, ώσπου να συνέλθει και να πάψει να λέει για το σώσεις τις αηδίες που λέει τώρα. Και αν την πάρω να φύγουμε, τι θα κάνετε? Σε ρωτώ. Θα με εμποδίσετε με τη βία? Όχι, βέβαια. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος να σε σταματήσουμε. Να τον ακούσω.
Είσαι πολύ καλομαθημένος, Χριστόφορε. Και εκτός από το να γράφεις που και που κανένα ποίημα, δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου. Κι όμως, ζεις μια ακριβή ζωή. Έχεις στο πλάι σου μια γυναίκα που κοστίζει μια περιουσία κάθε μήνα για φάρμακα και γιατρούς. Αν φύγετε όμως από εδώ μέσα, θα χρειαστείτε κάποια λεφτά για να νοικιάσετε ένα σπίτι, να τρώτε, να κυκλοφορείτε με ακριβά αυτοκίνητα, να ντύνεστε, να πληρώνετε κάποιους υπηρέτες και να ξοδεύετε ένα κάρο λεφτά για τη θεραπεία της Τερέζας. Από ό,τι ξέρω όμως, ούτε λεφτά έχεις, ούτε προσωπική περιουσία. Και αν φύγεις από εδώ μέσα, γιατί πιστεύεις ότι ο Σόης αποτελείται από γκάγκστερς, ο πατέρας θα σου αποκληρώσει και δεν θα δεις από το χέρι του τετρακιστή πεντάρα. Και τότε να δούμε πώς θα ζήσετε και πώς θα συνεχίσει τη θεραπεία της και θα γίνει καλά η κυρία Τερέζα. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Μπορείς να μου πεις που είναι η καμαριέρα? Μια ώρα χτυπάω το κουδούνι και ακόμα να φανεί. Νομίζω ότι είναι άρρωστη σήμερα. Τι θέλεις? Θέλω να με βοηθήσει να ντυθώ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι και τόσο εύκολο στην κατάσταση που είμαι. Είναι κατόρθωτο, αγάπη μου. Φοράς άλλα ρούχα και διαφορετικά παπούτσια. Κάτσε να σε βοηθήσω. Έλα. Όχι. Γιατί ντύνεσαι? Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Κοντεύω να τρελαθώ. Αγάπη μου, μην το παίρνεις έτσι. Α, ωραία! Πριν από λίγο φέφυγες αγριεμένος για να μιλήσεις με τους δικούς σου και τώρα μου γύρισες με την ουρά στα σκέλια. Ήθελα να ξέρω τι έγινε εκεί μέσα. Σε τρομάξανε ή σε πείσανε πως είμαι τρελή για δέσιμο? Τέρεζα, το ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Το ξέρεις ότι είμαι δικός σου άνθρωπος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε ήρεμα. Τι ήρεμα να μιλήσουμε, Χριστόφορε? Πριν από δύο μέρες πήγανε να με σκοτώσουν και σήμερα με έχουν απομονώσει εδώ μέσα. Με έχουν αποκλείσει από τον έξω κόσμο που να συμβεί το επόμενο ατύχημα. Πρέπει να φύγουμε, Χριστόφορε, μ' ακούς? Και αν δεν θέλεις να φύγεις εσύ, πρέπει να φύγω εγώ μονάχη μου. Πού είναι η ζακέτα του ταγέρ μου? Στάσου, αν χρειαστεί θα στη βρω εγώ. Θα σε βοηθήσω εγώ να τη δεις και θα φύγουμε μαζί. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Σ' αγαπώ πάρα πολύ για να ζήσω μακριά σου. Είσαι γυναίκα μου και δεν θα σε αφήσω ποτέ μόνη. Αλλά ας προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ήρεμα, Τέρεζα. Ακούσε με. Ακούσε με, Τέρεζα. Κοίταξε εδώ. Όλη αυτή η τρομακτική ιστορία με την έκρηξη, με το θάνατο του βοηθού σου, με το δικό σου ατύχημα, είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη και πολύ μπερδεμένη, μ' ακούς. Το έγκλημα και η αθωότητα, η αλήθεια και το ψέμα, είναι τόσο κοντά το ένα από το άλλο. Τα χωρίζουν ώρες-ώρες τόσο δυσδιάκριτα σύνορα, που είναι εύκολο να πέσουμε σε ένα απελώριο λάθος. Πρόκειται για την επιβίωση της ίδιας μου, της οικογένειας, το καταλαβαίνεις αυτό? Ωραία, αυτό το ξέρω. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τερέζα, είναι αδύνατο να δικάσουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους και να τους καταδικάσουμε. Δεν είμαστε δικαστές. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας λείπουν τα στοιχεία. Οι μαρτυρίες στηριζόμαστε μονάχα σε υποψίες και υποθέσεις. Μπορεί να πέσουμε σε ένα πελώριο σφάλμα και τα θύματα να είναι ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου. Ακόμα εσύ και εγώ. Και τι προτείνεις να κάνουμε? Να ηρεμήσουμε λίγο, Τερέζα. Να πάψουμε να ζαλιζόμαστε με αυτή την τρομακτική ιστορία και να αφήσουμε τα νεύρα μας και το μυαλό μας να πάνε στη θέση τους. Και αν με σκοτώσουν? Μη φοβάσαι, αγάπη μου, όσο ζω εγώ. Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, Χριστόφορε. Εκείνο που με τρομάζει είναι πως, αν μου κλείσουνε και εμένα το στόμα, αυτό το ομαδικό έγκλημα που πιστεύω πως έχει γίνει, δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ποτέ. Αγάπη μου, μην αρχίσεις πάλι. Και αν ήταν μόνο αυτό, ίσως να σταμάταγα την ιστορία εδώ και να μην τη σκάλιζα παρακάτω. Όμως, αυτή τη στιγμή σαπίζουν στη φυλακή ένα σωρό άνθρωποι, σαν υπεύθυνοι για τη μεγάλη εκείνη ανθρωποσφαγή. Και εγώ πιστεύω πως είναι αθώοι. Πιστεύεις? Συνεχώς πιστεύεις? Πιστεύεις αυτό, πιστεύεις το άλλο? Μα ποια είσαι εσύ τέλος πάντων που ό,τι πιστεύεις είναι νόμος? Και τι σε κάνει να νομίζω ότι αυτό που πιστεύεις είναι αλάνθαστο? Δεν βλέπεις, δεν θυμάσαι? Σε βγάλανε από την έκρηξη κομμάτια, το μυαλό σου έχει σκορπιστεί. Εντάξει, σ' αγαπώ και θέλω να γίνεις καλά. Αλλά δεν φοβάσαι ότι όλες σου οι λειτουργίες πιθανό να μην είναι τόσο τέλειες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις νυφάλια, λογικά και δίκαια μια τρομακτική ιστορία σαν κι αυτή? Δεν φοβάσαι μήπως τους κάψεις τους δικούς μου? Γιατί στο λέω και να το ξέρεις, δεν γίνανε τα πράγματα όπως φαντάζεσαι, όχι. Υπάρχουν επιτυχίες που δεν τις ξέρεις και δεν μπορείς να τις φανταστείς. Τις ξέρεις εσύ? Όχι, βέβαια. Τότε γιατί μιλάς? Γιατί ξέρω τους δικούς μου καλύτερα από σένα.
Μπορεί να αγωνιστούν λυσσασμένα για την περιουσία τους και την υπόστασή τους, αλλά είναι αδύνατο να πήγανε τόσο μακριά όσο φαντάζεσαι εσύ. Τερέζα, από κάποιο σημείο και ύστερα κάνεις κάποιο λάθος. Δικάζεις χωρίς στοιχεία. Μπορεί να πεις σε μια πελώρια πλάνη. Δεν σε τρομάζει αυτό? Θεέ μου, νομίζεις πως δεν τα σκέφτομαι, Χριστόφορε? Νομίζεις πως δεν με σκοτώνει και εμένα η αγωνία τόσο καιρό? Μήπως τους αδικώ, μήπως τους καταστρέψω άδικα? Ή έστω αν έχουν κάνει κάποιο σφάλμα, μήπως αυτό που πάω να τους φορτώσω, το τεράστιο έγκλημα, δεν είναι το σφάλμα που έχουν κάνει? Μπράβο, αγάπη μου, τώρα μιλάς λογικά. Μα πώς μπορείς να το ξέρεις εσύ? Πώς μπορούμε να ξέρουμε τι είναι λογικό και τι παράλογο σε αυτή την ιστορία που είναι γεμάτη παγίδας και πνιγμένη στο αίμα? Να λοιπόν γιατί μένω ακόμα σε αυτό το σπίτι. Να γιατί δεν έχω φύγει ακόμα. Αυτό δεν σου λέω κι εγώ. Τι σου λέω? Άσε να περάσει λίγος καιρός. Γίνε καλύτερα. Άσε να ξεστερώσεις το μυαλό σου και ξανασκέψου. Δεν πρόκειται να σε εμποδίσει κανείς. Υπάρχουν όμως τόσοι νεκροί, Χριστόφορε. Τόσοι νεκροί που μπορεί να μην δικαιώθηκαν. Και τόσοι αθώοι που μπορεί να σαπίζουν άδικα αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Και υπάρχω κι εγώ, που ίσως είμαι το μόνο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία που μπορεί να οδηγήσει στην κάθαρση της τραγωδίας αυτής και που ίσως αύριο σε ένα δίθεν ατύχημα μπορεί να πάψει να υπάρχει. Να λοιπόν, γιατί θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Και όχι γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου. Όχι, Τερέζα. Δεν έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να φύγεις για δύο λόγους. Δηλαδή? Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι κάποιοι θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση, και αυτοί οι κάποιοι είναι οι δικοί μου, θα τους είναι πολύ πιο εύκολο και λιγότερο επικίνδυνο να σε σκοτώσουν έξω από το σπίτι τους παρά μέσα. Δεν νομίζεις? Και ο άλλος λόγος? Χριστόφορε, σε παρακαλώ, μίλα μου. Πες μου ό,τι και αν είναι, μη διστάζεις. Αν φύγεις, Τερέζα, θα φύγω κι εγώ. Δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι. Και αν κάνω κάτι τέτοιο, θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος για την ενοχή τους. Γιατί το τίμημα για μένα, αλλά και για σένα, θα είναι μεγάλο. Δηλαδή? Το μόνο που ξέρω να κάνω, Τερέζα, είναι να γράφω στίχους. Και με τους στίχους, βέβαια, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν φύγω, ο πατέρας θα με αποκληρώσει. Θα πάψει να μου δίνει λεφτά. Δεν με νοιάζει για μένα. Αλλά για σένα. Οι γιατροί, τα φάρμακα, τα συμβούλια. Σε παρακαλώ, σταμάτα και μην πεις τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεν θα σε ξαναβάλω σε αυτό το δίλημα. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα μείνουμε σε αυτό εδώ το σπίτι μέχρι το τέλος της τραγωδίας. Σας ακούω. Έκλεισες καλά την πόρτα? Μια στιγμή. Γιατί τόσες προφυλάξεις? Γιατί εκεί που με φτάσατε, δεν έχω πια κανένα περιθώριο για σφάλματα. Τι εννοείτε λέγοντας εκεί που σας φτάσαμε? Έλα, σταμάτα, δεν έχουμε καιρό για άσκοπες φιλιαρίες. Ο Άρης και εσύ και κυρίως αυτός κάνετε ως τώρα απίστευτες ανοησίες. Δηλαδή? Ήταν ανόητο να βάλετε ένα φορτηγατζί με ένα πελώριο φορτηγό να στραπατσάρει λιγάκι έτσι για εκφοβισμό το αμάξι του βοηθού της Τερέζας. Γιατί πρώτον, να τι έγινε. Αντί να το στραπατσάρει λιγάκι, τον έριξε στη χαράδρα. Και τώρα είμαστε μπλεγμένοι σε ένα έγκλημα. Και δεύτερον, γιατί αν δεν σκοτωνόταν ο βοηθός, η απόπειρα εναντίον του θα έκανε και τον ίδιο και την Τερέζα να βεβαιωθούν ότι κάποιοι ανησυχούν για τις έρευνες γύρω από την έκρηξη του εργοστασίου. Μεγάλο σφάλμα το ένα, μεγαλύτερο το άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά? Η απόπειρα του Άρη να ρίξει από τον μπαλκόνι αυτή την παλαβή δεν είναι μόνο εσχρή, αφού είναι γυναίκα του αδερφού του, αλλά και ηλίθεια. Γιατί αν σκοτωνόταν και πλάκωνε η αστυνομία και άρχισαν οι εφημερίδες και οι ανακρίσεις, αυτή τη φορά θα μπαίναμε στο λάκκο για καλά. Ευτυχώς λοιπόν που έζησε. Έζησε και περιέργως δεν έπαθε τίποτα. Αύριο όμως μπορεί να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να πει όλα όσα ξέρει. Μην είσαι ανόητη.
Η Τερέζα φαντάζεται πολλά, αλλά δεν ξέρει τίποτα και δεν είναι σε θέση να αποδείξει τίποτα. Ξεχνάτε ότι της μίλησε ο Φορτηγατζής νομίζοντας ότι μιλούσε σε μένα. Αυτό είναι το μόνο επικίνδυνο που μπορεί να πει. Λοιπόν, δεν πρέπει να την εμποδίσουμε να μιλήσει. Φυσικά όχι! Αν φτάσει στο σημείο να μιλήσει, ας μιλήσει. Η αστυνομία, για να δώσει βάση στα λόγια της, θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει. Δηλαδή, να συλλάβουν το σώστη και αυτός να παραδεχτεί ότι όσα λέει η Τερέζα πράγματι της τα είπε. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μάρθα? Περιμένω να μου πείτε εσείς. Σημαίνει ότι ο αληθινός κίνδυνος για μας δεν είναι η Τερέζα που στο κάτω-κάτω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν στέκει καλά στα μυαλά της, αλλά ο άλλος. Ο άλλος? Ο Φορτηγατζής, Μάρθα, ο σώστης. Αυτός δεν πρέπει να μιλήσει. Αν συλληφθεί όμως, ίσως μιλήσει. Εσείς πώς φαντάζεστε ότι μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να συλληφθεί? Όχι, βέβαια, με ένα έγκλημα. Απλώς πληρώστε όσο να φυγαδευτεί από τη χώρα. Αλλά πρόσεξε καλά αυτό το σημείο, και εσύ και ο Άρης. Όχι αίμα. Το αίμα ζητάει αίμα. Να φύγει. Όχι να πεθάνει. Ναι. Με συγχωρείτε, μήπως σας ενοχλώ? Όχι, Τερέζα, τι είναι αυτά που λες, ρε παιδί μου. Έλα από εδώ, έλα από εδώ, κάτσε. Εδώ. Κάτσε. Όχι, πατέρα, δεν θα καθίσω. Δεν ήρθα να μείνω για πολύ. Θέλω να σας μιλήσω. Το αισθάνθηκα σαν ανάγκη. Ναι, παιδί μου, σε ακούω. Πες μου, ό,τι θέλεις. Θέλω να σας πω για τον άντρα μου. Για τον Χριστόφορο. Ναι. Ωραία, λέγε, τι τρέχει με τον Χριστόφορο? Πριν από λίγο, ναι, μιλούσα μαζί του και. Και? Πατέρα, ούτε από εσάς λείπει το θάρρος, ούτε από μένα. Ναι, το ξέρω αυτό. Και λοιπόν. Πολύ ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν ειλικρινά. Όπως θες, Τερέζα, γιατί όχι. Πριν από λίγο, κάποιος από εσάς. Από εμάς? Ναι, ή εσείς, ή ο Άρης, ή η Μάρθα, κάποιος από εσάς τους τρεις, υποθέτω. Κάποιος από εμάς τους τρεις έκανε τι? Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει. Πλήγωσε τον άντρα μου στο πιο ευαίσθητό του σημείο. Δηλαδή? Για να τον τρομοκρατήσει, του είπε πως είναι ένας κακός ποιητής, ανίκανος να κερδίσει τη ζωή του με τα χέρια του. Γιατί, αυτό είναι ψέματα? Και βέβαια είναι ψέματα. Ο Χριστόφορος πρώτα απ' όλα δεν είναι κακός ποιητής. Είναι καλός. Μα οι καλοί ποιητές είναι αυτοί που πεινάνε, Τερέζα. Οι κακοί το γυρίζουν στο εμπόριο και τα βολεύουν μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, πατέρα, αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Επιπλέον όμως του είπαν και κάτι άλλο που με αναστάτωσε. Ότι? Για να τον τρομοκρατήσουν, του είπαν πως αν σηκώσει κεφάλι και με υπερασπίσει, θα τον αποκληρώσετε, θα πάψετε να του δίνετε λεφτά. Κι εγώ δεν θα γίνω ποτέ καλά, γιατί τάχα δεν θα έχει να πληρώσει τους γιατρούς και τα φάρμακά μου. Αυτό είναι απαράδεκτο, πατέρα. Κανένας εδώ μέσα δεν έχει το δικαίωμα να μεταχειρίζεται τη δικιά μου κατάσταση για να κάνει τον άντρα μου να αισθάνεται άσχημα και ταπεινωμένος. Δεν θέλω να στενοχωριέται, το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να αισθάνεται ντροπή και άσχημα για τον εαυτό του. Σας παρακαλώ. Κάτσε, Τερέζα. Σε παρακαλώ, κάτσε. Ας μιλήσουμε σαν πατέρας με παιδί. Έστω και μόνο για ένα λεπτό. Ποτέ δεν με είδατε σαν παιδί σας. Ίσως εσύ να μην με είδες ποτέ σαν πατέρα. Σας ακούω. Άκου, παιδί μου. Εσύ το είπες τώρα, πριν από λίγο. Εμείς οι δυο έχουμε αρκετό θάρρος, ώστε να μπορούμε να μιλάμε ειλικρινά, έτσι. Λοιπόν, εγώ, παρά το μίσος που χώριζε τις φαμίλιες μας, και παρά το αίμα που υπάρχει ανάμεσά μας, άφησα τον Χριστόφορο να σε πάρει. Άφησα να γίνει αυτός ο γάμος. Και ύστερα δέχτηκα να έρθεις και να ζήσεις μέσα στο σπίτι μου. Και σου φέρθηκα με καλοσύνη και στοργή σαν πατέρας. Έτσι. Και όταν αργότερα βρέθηκες στην έκρηξη του εργοστασίου και έπαθες όλα αυτά που έπαθες, τέλος πάντων, να μην τα θυμόμαστε, εγώ και τότε κοντά σου. Το παιδί μου, λέω, σαν να σου παιδί μου. Και σε έστειλα στα πιο μεγάλα νοσοκομεία του κόσμου. Τα λέω καλά? Σας ακούω. Έκανα λοιπόν για σένα ό,τι θα έκανε ο κάθε πατέρας για το παιδί του. Σου έδωσα το γιο μου, το όνομά μου, σε έβαλα στο σπίτι μου και έκανα τον κόσμο ανωκότο για να γίνεις καλά. Και εσύ, πώς μου τα ανταπέδωσες όλα αυτά, Τερέζα? Πριν καλά-καλά γυρίσεις στην Αθήνα, έκανες τα αδύνατα δυνατά για να ξανανοίξεις πάλι την πληγή που πέρσι με είχε αφανίσει. Την υπόθεση της έκρησης του εργοστασίου. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό. Μας υποψιάζεσαι για 1000 πράγματα. Φρικτά, λες και είμαστε γκάγκστερς. Γιατί, κορίτσι μου? Πώς είναι δυνατόν να έχεις εσύ παράπονα με μένα ότι δεν σε ένιωσα ποτέ σαν παιδί μου? Όχι, 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 το ξαναλέω. Εγώ στάθηκα πατέρας για σένα. Εσύ δεν ένιωσες ποτέ σαν παιδί μου. Αλλιώς,
Δεν θα το πήγαινες φυρί-φυρί να με ξαναγυρίσεις πάλι στην περσινή κόλαση. Δεν έχω δίκιο. Έχετε άδικο. Να εξηγήσε παρακαλώ το γιατί. Γιατί ποτέ δεν θελήσατε αυτό το γάμο. Ποιος το λέει αυτό? Δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Είπαμε πατέρα να μιλήσουμε ειλικρινά, δεν είναι? Ποτέ λοιπόν δεν θελήσατε να παντρευτούμε. Με κάθε τρόπο προσπαθήσατε να εμποδίσετε αυτό το γάμο. Ποιος το λέει αυτό? Δεν έχει σημασία ποιος το λέει, πατέρα, έτσι είναι. Όταν ο Χριστόφορος είπε πως θα με πάρει η γυναίκα του, αναστατώθηκε τότε ολόκληρο το σπίτι. Τον απειλήσατε, του φωνάξατε, του θυμήσατε το παλιό μίσο. Μα δεν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, πατέρα. Ποτέ δεν με είδατε πραγματικά σαν παιδί σας. Και όταν αναγκαστικά με δεχτήκατε εδώ μέσα, με βλέπατε πάντα σαν ξένη και σαν παρήσακτη. Μα εγώ, βρε παιδί μου. Εσείς δώσατε τόσα λεφτά. Εσείς με στείλατε στα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου, το ξέρω αυτό. Αλλά ποτέ δεν ήρθατε σε κανένα από όλα αυτά τα νοσοκομεία. Ούτε σε ένα. Ποτέ δεν σταθήκατε πλάι μου στο κρεβάτι του πόνου. Ποτέ δεν μου κρατήσατε το χέρι πριν από μια εγχείρηση. Και όταν γύρισα πάλι στο σπίτι, και για να ξανασυνδέσω τα χαμένα κομμάτια της μνήμης μου, προσπάθησα να ψάξω να βρω κάθε λεπτομέρεια γύρω από αυτή την έκρηξη. Δεν ξέρω εσείς όλοι για ποιο λόγο με αντιμετωπίσατε σαν εχθρό. Μα αυτή η υπόθεση πήγε πέρσι να μας εξοντώσει, Τερέζα. Και τώρα πάλι με τις ενέργειές σου πήγες να την ξανανοίξεις. Ήρθατε ποτέ να μιλήσετε ανθρώπινα μαζί μου για αυτό το ζήτημα? Με ρωτήσατε γιατί το κάνω? Προσπαθήσατε έστω και για μια στιγμή να με καταλάβετε? Εσύ προσπάθησες ποτέ να καταλάβεις εμάς, Τερέζα? Σκέφτηκες ποτέ έστω και για μια στιγμή να σταθείς στο πλευρό μας? Και τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή σε ρωτάω. Μπορείς να σταθείς πλάι στην οικογένεια του αντρός σου? Αυτό εξαρτάται από το τι έχει κάνει ή τι δεν έχει κάνει η οικογένεια του αντρός μου. Άργησε. Λίγο. Τι έγινε όσο έλειπα? Τηλεφώνησαν οι δύο Ελβετοί, ο νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας από το βιομηχανικό επιμελητήριο. Καλά, καλά. Αυτά μου τα λες αύριο. Σου είχα δώσει το τηλέφωνο κάποιου Αμαξόπουλου και σου είπα να τον παίρνεις ώστε να τον βρεις. Εντάξει, κύριε Ρίχτερ. Τον έπαιρνα συνέχεια από το μεσημέρι και τον βρήκα μόλις προμισής ώρας. Ωραία. Και τι του είπες? Ότι είναι ανάγκη να μείνει πλάι στο τηλέφωνό του, γιατί θα τον πάρετε απόψε και θα του μιλήσετε. Μπράβο. Και εκείνος τι σου είπε? Ότι δεν θα βγει καθόλου από το μαγαζί του και θα περιμένει να τον πάρετε. Εντάξει, Τέζη. Έκανες καλή δουλειά απόψε. Και με συγχωρείς που σε κράτησα ως αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτό το ότι και απόψε και αμέτρητες άλλες μέρες με κρατάτε αργά ως το βράδυ, να το θυμηθείτε σε κάποιο οικονομικό συμβούλιο και να μου κάνετε κάποια αύξηση, κύριε Ρίχτερ. Γιατί με τα ευχαριστώ δεν μπορώ να αγοράσω ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες και ότι ο αριθμός τρέχει. Εντάξει, Τέζη. Φύγε τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να σβήσετε τα φώτα. Έλα, Μαξόπουλε. Εγώ είμαι. Α, έλα, σ' ακούω. Τι συμβαίνει? Θέλω να σου μιλήσω. Είναι ανάγκη. Να έρθω εκεί? Τρελάθηκες. Εδώ αποκλείεται. Γιατί? Θα σου εξηγήσω. Τότε που θέλεις. Πάρε τώρα αμέσως στα μάξι σου και έλα εκεί που είχαμε συναντηθεί την τελευταία φορά. Θυμάσαι το μέρος, ε? Ναι, αλλά... Φύγε τώρα αμέσως. Έρχομαι κι εγώ. Έγινε.
Λοιπόν, Αμαξόπουλε, όταν σου ζήτησα να μου φέρεις κάποιο κουμάσι για να μου κάνει κάποιες δουλειές, μου κουβάλισες το σώστη. Τα λέω καλά? Ναι, αλλά τρέχει τίποτα. Το σώστη τον έστειλα προχτές να φοβερίσει κάποιο πιτσιρίκο που με ενοχλούσε. Και αυτός με το φορτηγό του έσπρωξε τα μαξάκια του μικρού σε μια χαράδρα και τον καθάρισε. Ναι, τα διάβασα αυτά στην εφημερίδα. Υπάρχουν κι άλλα που δεν τα διάβασες. Δηλαδή, ο τύπος με εκβιάζει τώρα. Μου ζητάει μερικά εκατομμύρια για να μην με μπλέξει στο έγκλημα που έκανα από μόνος του. Το πιάνεις αυτό? Είναι αντικανονικό. Ο σώστης έπαψε να παίζει τη μία μπάλα. Τσαλαπάτησε τους κανονισμούς. Ό,τι και να έκανε, υπεύθυνος απέναντί μου είσαι εσύ, φίλε. Και θέλω τώρα να καθαρίσεις. Με ποιον τρόπο? Αύριο τα χαράματα, ο σώστης με περιμένει να του πάω τα λεφτά στη λίμνη του Μαραθώνα, στα σκαλιά. Αντί για μένα, θα πας εσύ. Όχι για να του δώσεις τα λεφτά. Κατάλαβες? Είναι φίλος μου ο σώστης. Σε αυτές τις δουλειές σημασία δεν έχει φιλία, αλλά οι κανόνες του παιχνιδιού, Αμαξόπουλε. Το πιάνεις τι λέω? Πρόσεχε, σώστη. Σε σημαδεύει ένα πιστόλι που δεν χάνει ποτέ του το στόχο. Γύρνα σιγά σιγά και μακριά τα χέρια σου από το σιδερικό, έτσι. Εντάξει. Γλιτώσαμε από τους αστιφύλακες και σε να πάμε από αδερφό. Σε νόμιζα φίλο, ρε Λάμπη. Είμαι φίλος και σε αγαπώ. Αλλά σε έβαλα σε μια δουλειά και φέρθηκε σκάρτα. Κοτσάνες. Το αμαξάκι του πιτσιρίκου ήταν μικρό. Μόλις πήγαν το τσαλακό σου λίγο έπεσε στη θάλασσα. Αξίζει να πεθάνω για κάτι τέτοιο. Και μάλιστα που σφαίρα αδερφού. Όχι ρε σώστη. Αυτό είναι ατύχημα. Και τα ατυχήματα είναι και αυτά μέσα στη δουλειά να πούμε. Αλλού είναι που έσπασες τον κανονισμό. Δηλαδή? Εκβιάζεις τον πελάτη που πλήρωσε για τη δουλειά του κανονικά. Αυτό είναι μεγάλο στραβοπάτημα. Χαλάει την πιάτσα, κατάλαβες? Το έκανα γιατί κινδυνεύω πολύ, ρε Ράμπη. Γι' αυτό πληρώθηκες, ρε παλιόφιλε. Για να κινδυνεύσεις. Και τώρα τι θα γίνει? Λυπάμαι, σώστη. Αλλά στόμα που απειλεί να μιλήσει, πρέπει να κλείνει. Oh!
Ο Άρης, Λάμπη, τι έγινε? Λυπάμαι, κύριε Άρη, αλλά ο Λάμπης ο Αμαξόπουλος δεν θα μπορέσει να σου μιλήσει. Εκεί πέρα που βρίσκεται δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμα τηλέφωνα. Ποιος είσαι? Δυστυχώς, πάλι ο Σώστης, κύριε Άρη. Είμαι εδώ. Ναι, είμαι εδώ.